έχοντας μία μαμά ηθοποιό, ήταν αναμενόμενο ότι θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα? Έλατε. Είναι μια ερώτηση που την κάνω πολλά χρόνια στον εαυτό μου. Όταν ήμουν νεότερη, απαντούσα πολύ γρήγορα: ναι, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Ήθελα οπωσδήποτε να. Αλλά δεν είναι σίγουρο. Σίγουρο είναι ότι τα παιδιά επηρεάζονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν. Όμως πιστεύω ότι βαθιά μέσα μου είμαι ένας άνθρωπος σαφώς προσανατολισμένος προς την τέχνη. Όταν γίνατε τελικά ηθοποιός, η μαμά χάρηκε ή είπε «Ωχ»? Χάρηκε, γιατί ήταν ο δρόμος μου πολύ φωτεινός από την αρχή. Ήμουνα τυχερή. Τα πράγματα μου πήγαν πάρα πολύ καλά. Ο πατέρας σας τι είπε όταν διαλέξατε το επάγγελμα του ηθοποιού? Ο πατέρας μου ήταν χρυσοχώος ο ίδιος στο επάγγελμα. Δεν ήθελε να γίνω ηθοποιός. Γιατί πίστευε ότι το γεγονός ότι η μητέρα μου ήταν ηθοποιός, αυτό ήταν ο λόγος που οι δύο τους χώρισαν. Ήταν κάτι που νομίζω πως τον τραυμάτισε και αυτό μεταπέρασε και στη σχέση του μαζί μου. Εγώ όσο ήμουν νέα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και κουβάλισα αυτό το τραύμα. Μέχρι την εποχή που στο τέλος ο πατέρας μου αρρώστησε και τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του ήμασταν πάρα πολύ κοντά, γιατί μπόρεσα να τον βοηθήσω και να είμαι κάπως ένα νοσοκόμα του, μαγείρισά του κτλ. Ήταν το δώρο που μου έκανε η ζωή για να μου δώσει κάτι που μου είχε στερήσει. Όντας εσείς ένα παιδί χωρισμένων γονιών, είχατε τραύμα παιδικό? Δεν υπάρχει παιδί που να μεγαλώνει χωρίς τους δύο γονείς και να μην κουβαλάει κάτι. Ήταν ο λόγος που μπορεί να παντρευτεί κάτι πολύ νέα, γιατί ο πρώτος σας γάμος... Ναι, ήταν σαφώς. Παντρεύτηκα μία φορά σε κάθε αρχή δεκαετίας της ζωής μου. Στην αρχή των 20, στην αρχή των 30, στην αρχή των 40. Ήταν εναγώνια η προσπάθεια να το φτιάξω. Είχα μεγάλη αγωνία. Ίσως πιο μεγάλη αγωνία και από το να κυνηγήσω ρόλους. Είχατε άγχος να μην πληγωθεί το παιδί με το διαζύγιό σας? Μεγάλο. Φυσικό είναι. Ο πατέρας του βέβαια ήταν παρόν. Αλλά δεν ήταν όσο θα ήθελε ο μικρός, εννοείται, έτσι. Έχοντας μεγαλώσει με μητέρα ηθοποιό και έχοντας κι εσείς ένα γιο, προσπαθήσατε να αλλάξετε κάτι? Το έκανα. Τον έπαιρνα πάρα πολύ λίγες φορές μαζί μου, σε παραστάσεις, σε γυρίσματα, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ. Δεν ήθελα να κολλήσει το μικρόβιο. Γιατί ήξερα πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Και πιστεύω ότι αυτή η δουλειά είναι ακόμα δυσκολότερη για τους άντρες από ότι για τις γυναίκες. Δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει τα προστοζήν. Είσαι συνέχεια σε ένα άγχος να ψάχνεις δουλειά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και δεν ήθελα να το περάσει αυτό. Η συντροφικότητα παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή σας? Όταν μεγαλώνει κανείς, αρχίζει να γίνεται λίγο πιο επιλεκτικός, γιατί συναντώντας κάποιον μπορείς να καταλάβεις αμέσως περί τίνος πρόκειται. Πολύ θα ήθελα να γνωρίσω έναν άνθρωπο που να μπορέσει να μου ανακοινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια να τον εξερευνήσω. Αν γυρνούσατε δηλαδή τον χρόνο πίσω, μπορεί να διαλέγατε άλλο επάγγελμα? Όχι, νομίζω πως όχι, δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω, παρόλο που υπήρχαν στιγμές που κράτησα αποστάσεις από τη δουλειά μου. Εσείς δεχτήκατε πισόπλατα, μαχαιρώματα? Μπορεί κανείς να μην, μόνο που υπάρχει. Έτσι, ο άνθρωπος είναι αυτό, είναι άγγελος, είναι και δαίμονας. Αλλά όχι μόνο στη δική μας δουλειά, αυτό υπάρχει παντού. Έχετε μιλήσει κι εσείς για σεξουαλική παρενόχληση, για ανήθικες προτάσεις? Ήταν αυτός ο λόγος που θέλατε να παίχετε? Ήμουν μεγάλη πια όταν το έκανα, πήρα αυτή την απόσταση. Όχι, αυτά που έχω αναφέρει είναι περιπτώσεις των νεανικών μου χρόνων. Είναι αδύνατον μια γυναίκα να περπατήσει στον κόσμο και να μην συναντήσει τον κακό λύκο. Απλώς κάποιες γυναίκες συναντούν τον κακό λύκο, έχουν την ατυχία και μετράνε όλα του τα δόντια. Μπορεί να έρθουν στιγμές που να σκεφτείτε αυτές τις άσχημες στιγμές ή τις έχετε ξεπεράσει σαν να μην έγιναν? Ήταν πολύ τραυματικές όταν συνέβησαν, γιατί ήμουν πάρα πολύ νέα, αλλά
επιβίωσα. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να χάσετε δουλειές, να βγείτε από τον κύκλο? Ναι, βέβαια, φυσικά, αλλά δεν υποχώρησα. Κυρία Καράτη, βρισκόμαστε στο Θέατρο Βρετάνια για την παράσταση Ασκητική του Καζαντζάκη, όπου πρωταγωνιστείτε. Πείτε μας δύο λόγια. Είναι ένα έργο που ο Καζαντζάκης το συνέλαβε το 1922. Ο ρόλος μου είναι ο ρόλος της καρδιάς. Αλλά δεν είναι και μόνο αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς η Ασκητική είναι μια πολυφωνία. Είναι σαν να ακούγονται οι πολλές φωνές που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Ποιες ημέρες και ώρες? Είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8.